άνοιξε τις πύλες της η 8η Ανθοκομική και Αγροτική Έκθεση, η οποία διοργανώνεται από το Επιμελητήριο και το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης εδώ στα Κύλες. Ένα χώρο που πλημμύρισε με χρώματα και αρώματα. Στην φετινή διοργάνωση υπάρχει και ειδικό ένθετο με θέμα κυνήγι και ψάρεμα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Απριλίου. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Το σώμα των αιών αξίας ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένη παρορώσετε πλην ελλήματα. Έχετε τις θερμές ευχές του για ευόδοση των σκοπών της εκθέσεως που ήδη αυτή η έκθεση έγινε πλέον όπως και η έκθεση του Σεπτεμβρίου γίνεται και αυτή πλέον θεσμός για την πόλη της Κοζάνης, για τη Δυτική Μακεδονία. Η γιορτή της Άνοιξης, ένα περιβάλλον με χρώματα και αρώματα, η ανθοκομική έκθεση ανοίγει τις πύλες της για το κοινό. Παρουσιάζοντας μια ακόμα πιο αναβαθμισμένη έκθεση, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των εκθεσιακών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ποιότητα των εκθεμάτων είναι δύο από τους κυριότερους παράγοντες που συνιστούν την επιτυχία της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης και τον πρόεδρό της κύριο Ιωάννη Πολυχρόνη, τους 12 κυνηγητικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας και τον τεχνικό του σύμβουλο κύριο Γιάννη Σάκ, τον Αθλητικό Ελευτικό Σύλλογο Κοζάνης και τον πρόεδρό του κύριο Αναστάσιο Δουλγερίδη για την πολύτιμη συνεργασία τους και για την αμέριστη συμπαράστασή τους στη διοργάνωση αυτή. Οι συμμετοχές των εκθετών ξεπερνούν τις συμμετοχές του προηγούμενου χρόνου και αυτό είναι δείγμα της εμπιστοσύνης των επαγγελματιών στις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου αλλά και στην εμπειρία του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης σε διοργανωτικά θέματα. Μας επιβεβαιώνει πως η έκθεση αυτή είναι ωφέλιμη και αποτελεσματική στην προώθηση των προϊόντων αλλά και στην ανανέωση της σχέσης εμπιστοσύνης εμπόρων και καταναλωτών. Διανύουμε μια οικονομική συγκυρία, της οποίας ο βαθμός δυσκολίας είναι πρωτοφανής σε έκταση και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μια οικονομική κρίση, στην οποία η 8η Ανθοκομική και Αγροτική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας έρχεται να δώσει μια πινελιά αισιοδοξίας και πρασίνου, κάτι που το έχουμε όλοι ανάγκη. Και οι καταναλωτές, αλλά και εμείς οι επιχειρηματίες, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη μιζέρια που καθημερινά μας προκαλούν αυτοί που αποφασίζουν για μας. Στην φετινή έκθεση προσθέθηκε ο χαρακτηρισμός αγροτική και ο χαρακτηρισμός έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αγροτική έκθεση γιατί όπως είδατε και θα δείτε μετά στη συνέχεια μετά τα εγκαίνια συμμετέχουν αγρότες και παραγωγοί και ο χαρακτηρισμός Δυτικής Μακεδονίας γιατί στην έκθεση αυτή συμμετέχουν συνάδελφοι επαγγελματίες και από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για να μας δείξουν τα προϊόντα τους και να στοχεύσουμε σε αυτό που λέμε όλοι μας περιφερειακή συνείδηση. Σήμερα έχουμε περισσότερο από ποτέ άλλοτε την ανάγκη τέτοιου είδους εκδηλώσεις να είναι επιτυχημένες, να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα που τόσο δοκιμάζεται. Εύχομαι μάλλον και να προτείνω η έκθεση αυτή με κομμάτια μικρότερες βέβαιας εμβέλειας να μπορεί να γίνει και στο Δήμο μας κάτι αντίστοιχο, ίσως στην Ιεράια θα μπορούσε να γίνει ένα κομμάτι της Ανθοκομικής και βέβαια έχουμε την έκθεση, η παρουσίαση των τοπικών προϊόντων που βεβαίως τη στηρίζετε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. 8 χρόνια αγώνες και εδώ πρέπει σε αυτούς τους αγώνες και σε αυτή τη στιγμή τη δύσκολη που περνάει η χώρα μας οι πολίτες και οι φορείς όλοι μαζί ενωμένοι να στηρίξουμε την αναπτυξιακή πορεία και της χώρας αλλά και αυτής της περιοχής. Ένας πυλώνας ανάπτυξης και για τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνον είναι και η κυνηγητική δραστηριότητα. Μέσα από τους 12 κυνηγητικούς συλλόγους που υπάρχουν στην περιοχή, από τους θυροφύλακες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας, από τους επιστημονικούς συνεργάτες μας, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μπορεί να παντρευτεί ο τουρισμός με την επισκεψιμότητα στην περιοχή, με την κυνηγητική δραστηριότητα. Να συγχαρώ στους συμμετέχοντες, να ευχηθώ επιτυχία και ευόδοση των στόχων και των προσπαθειών, όχι μόνο της έκθεσης, αλλά γενικότερα του Επιμελητηρίου και του Εκθεσιακού Κέντρου. Να πω κι εγώ, υπερακοντίζοντας τα όσα ακούστηκαν νωρίτερα, ότι εάν μέχρι τώρα η στήριξη των μικρομεσαίων και ο πρωτογενής τομέας αποτελούσε προτεραιότητα, αλλά σε ένα βαθμό διαχρονικά
είχε μείνει γράμμα κενό, σήμερα είναι όρος επιβίωσης για τη χώρα μας.